Όλα λοιπόν έτοιμα για να αρχίσει τον ντέρμπι με την ανόρθωση και τον Πόποβιτς να δίνει την πάλα στον Κορέια. Και είμαι βέβαιος ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Για να δούμε τον Χριστοδουλόπουλο στην περιοχή. Ο Μποζίνια έπεσε, ο Χριστοδουλόπουλος από Μάρι κρίνε ο Ριστεύσκι. Η πρώτη ευκαιρία, αφού προφανώς έχει εξεταστεί και από το VAR. Έχει τα στοιχεία του ντέρμπι το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Και φαίνεται ότι θα βγάλει φάσεις. Εδώ κερδίζει φάουλ με τον Ταβόρια Ελ. Εδώ ξανά. Είναι πολύ πιθανό να επιχειρήσει απευθείας εκτέλεση. Τελικά θα στείλει την σέντρα. Ο Αραγιούρη, αυτόν τον νομίζω είναι. Γιατί ο Αραγιούρη έκανε κεφαλιά προς τα πίσω. Βεβαίως η μπάλα είχε κατεύθυνση προς την εστία. Εδώ ξανά. Ο Αραγιούρη αλλάζει την πορεία της μπάλας. Τρίπλαρε ο Άρτα, έπεσε στο έδαφος, υπάρχει μαρκάρισμα και φάουλ από τον Τεϊσέιρα. Τελείο Καλτσάς με δύναμη, ο Μποζίνια με γροθιές, ο Άρτα θα σουτάρει και θα σκοράρει ο Άρτα. 1-1 η ανόρθωση στο 23ο λεπτό. Την απόκρουση του τερματοφύλακα Μποζίνια και με υπερένταση καταφέρνει να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να αποτραπεί αυτό τον γκολ από τη στιγμή που κατάφερε να σουτάρει ο Γουάρντα και να στείλει την μπάλα εκεί που την έστειλε. Καθώς ο Μάιντεβατς τρυπώνει ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΛ και κερδίζει την μπάλα και στη συνέχεια παίρνει και το φάουλ. Βλέπετε σε ποιο σημείο, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και διαγώνια στην περιοχή. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Μάζουρεκ. Με πάσα βγήκε ο Έουλερ και πέτυχε ένα φοβερό γκολ. Φτιαγμένο μέσα από τις προπονήσεις του Ντούσαν Κέρκες. Κανένα περιθώριο στο Λόρια. Εδώ ξανά, δείτε με ποιον τρόπο βγαίνει η κομπίνα στο ύψος της περιοχής. Το πλασέ με πολύ μεγάλη δύναμη κατήφθηνε την μπάλα στη γωνία. Ο Λόρια δεν μπορεί και πάλι να αντιδράσει. Θα προτιμήσει να παίξει πίσω με τον Μάζουρεκ. Έκανε το σουτ πάνω. Με τον Καλτσά να εκτελεί. Η κεφαλιά, η απόκρουση και η μεγάλη ευκαιρία. Out. Ψάχνει να βρει το στήριγμα, το βρίσκει στον Κορέια. Έστειλε την σέντρα. Η κεφαλιά από κοντά. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Να εκτελέσει. Με δύναμη η μπάλα πάνω από την εστία του Μποζίνια. Και μεταδόσεις ασφαλώς που αφορούν και κυπριακές ομάδες. Να δούμε εδώ τον Ουαρτά μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ με αντίπαλο τον Τεϊσέιρα. Θα κάνει το σουτ απέναντι, θα πάει μπάλα, είναι πολύ άστοχο. Για να δούμε. Ο Τσέποβιτς θα εκτελέσει πάνω από την εστία. Δεν θα απειληθεί ο Λόρια. Εκτελεί λοιπόν ο Καλτσάς. Δεν απομακρύνθηκε η μπάλα, ο Μποζίνια, το οποίο εκτελείται από τον Μάζουρεκ. Έγινε η κεφαλιά, αφήνει ο Λόρια την μπάλα βλέποντάς την. Εξακολουθούν οι δύο ομάδες να απειλεί η μια την άλλη μέσα από στατικές φάσεις. Γίνεται εξέταση της φάσης όπως με ενημερώνουν από το VAR, όμως ο Λούκας Σωτηρίου λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, με τον Τέλετης να φεύγει πολύ γρήγορα. Απέναντι είναι μόνος ο Ουάρτα, αλλά δεν θα τον βρει γιατί ο Σάντος έκλεισε σωστά διαγώνια και έστειλε την μπάλα σε πλάγιον out. Χριστοφή, η σέντρα είναι καλή, ο Τέλετης, ο Μποζίνια και πολύ μεγάλη ευκαιρία στη συνέχεια. Και όλο τον κόσμο να περιμένει την παλιά του. Σήκωσε την μπάλα και την έστειλε στην περιοχή. Ο Αρτιματάς με δύναμη το σούτ έξω. Περνάει μπάλα από όλους. Δείτε από ποιο σημείο γυρίζει την μπάλα απέναντι εκεί που ο Ουάρτα θα κατεβάσει. Ο Αραγιούρη το σούτ δεν είναι καλό. Απομακρύνει ο Μεντόγεβιτς, επανέρχεται για να ορθώσει. Ο Αμπαρτζουμιάν θα σεντράρει στην καρδιά της άμυνας. Έγινε η κεφαλιά τον Αραγιούρη, αποκρούει ο Μποζίνια. Τελείωσε το παιχνίδι, η ΑΕΛ είναι η νικήτρια, παίρνει το πρώτο ντέρμπι στη φετινή περίοδο, φτάνει στους 10 βαθμούς και αφήνει την ανόρθωση στους 6, τρίτη φετινή ήττα για την ανόρθωση, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ΑΕΛ.